Κρατάς τα μυστικά που σου εκμυστηρεύονται ή πριν προλάβεις να το καταλάβεις, τα έχεις μεταφέρει σε άλλους. Έχει συμβεί σε όλους μας. Ένας φίλος μοιράζεται μια προσωπική πληροφορία. Εμείς ορκιζόμαστε να μην το πούμε ποτέ σε κανέναν, αλλά πριν καταλάβουμε τι συμβαίνει, το μυστικό αυτό ξεγλιστράει από το στόμα μας. Γιατί συμβαίνει αυτό. Όλοι έχουμε μυστικά και όλοι κάποια στιγμή τα έχουμε μοιραστεί τα μυστικά θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με πολύτιμα κοινωνικά νομίσματα φορτωμένα με πολλά βάρη. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί όμω, παρά το γεγονό ότι γνωρίζουμε την αξία του, είναι τόσο δύσκολο να κρατήσουμε το στόμα μα κλειστό. Το να μοιραστούμε ένα μυστικό με άλλου, ενώ μα το έχουν πει εμπιστευτικά, σημαίνει άραγε ότι είμαστε κουτσομπόλιδε. Είτε κρατάμε επτασφράγιστα τα προσωπικά μα μυστικά, είτε ανήκουμε στου τάφου, Εκείνου του ανθρώπου δηλαδή που ποτέ και για κανέναν λόγο δεν θα αποκαλύψουν όσα του έχουν εκμυστηρευτεί άλλοι, όλοι μα έχουμε μυστικά. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2020, υπολογίστηκε ότι ο μέσο άνθρωπο έχει 13 μυστικά που κρατάει κάθε στιγμή. Πέντε από αυτά είναι πράγματα που δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν, τα υπόλοιπα σίγουρα τα έχει μοιραστεί. Με άλλα λόγια, πάνω από το 50% των μυστικών λέγονται σε κάποιον κάποια στιγμή. Το να αποκαλύψουμε ένα μυστικό μας μπορεί να μας ανακουφίσει ψυχολογικά. Τα μυστικά μας, τα οποία δεν μοιραζόμαστε, μπορούν να γίνουν ψυχικό βάρος. Γι' αυτό και θέλουμε συνήθως να τα συζητήσουμε με κάποιον άλλον, αν μη τι άλλο για να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη. Μάλιστα, όπως διαπίστωσε μια μελέτη του 2017, οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται τα μυστικά τους δύο φορές πιο συχνά όταν προσπαθούν να τα αποκρύψουν. Έτσι, όταν μοιραζόμαστε ένα μυστικό, είναι σαν να πετάμε ένα βάρο από πάνω μα, να μειώνουμε το άγχο μα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κρατήσουμε το στόμα μα κλειστό, γιατί αποκαλύπτουμε μυστικά, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Σίγουρα, το να λέμε ένα μυστικό ενώ κουτσομπολεύουμε με του φίλου μα μπορεί να είναι διασκεδαστικό. Μήπω όμω συμβαίνει και κάτι άλλο όταν νιώθουμε την παρόρμηση να μοιραστούμε ένα μυστικό. Μελέτε έχουν δείξει ότι το να κρατάμε ένα μυστικό είναι πραγματικά μια πρόκληση που απαιτεί ψυχική δύναμη και προσπάθεια η οποία μπορεί στην πραγματικότητα να μας επιβαρύνει ακόμα και σωματικά. Χρειάζεται να είμαστε συνεχώς προσεκτικοί με τα όσα λέμε, με τις πράξεις μας, ακόμα και με τις μικροεκφράσεις του προσώπου μας για να αποφύγουμε να το αποκαλύψουμε. Πώς τα μυστικά μας φέρνουν πιο κοντά. Ίσως είναι συναρπαστικό το να βλέπουμε τα μάτια του φίλου μας να φωτίζονται καθώς μαθαίνει μια νέα δελεαστική πληροφορία. Αλλά η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι και δύναμη, ένα μέσο επιβίωσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να μοιραστούμε ένα μυστικό που έχει να κάνει με τη δουλειά μας, ώστε να βρούμε πιθανούς συμμάχους στον χώρο της εργασίας μας. Από την άλλη πλευρά, τα μυστικά μπορεί να δημιουργούν ή να εντείνουν την οικειότητα με κάποιον, με έναν φίλο για παράδειγμα. Είναι κατά κάποιον τρόπο μηνύματα εμπιστοσύνης. Όταν εμπιστευόμαστε κάποιον και επιλέγουμε να μοιραστούμε μαζί του κάτι προσωπικό μας, του δηλώνουμε ότι εκτιμάμε τη φιλία και την υποστήριξή του και του εμπιστευόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες κατά κάποιον τρόπο, πρόκειται για μία ανθρώπινη ανάγκη να μοιραστούμε κάτι δικό μας, ερχόμενοι έτσι σε επικοινωνία με τους άλλους. Πώς θα μάθουμε να κρατάμε μυστικά. Καταρχάς θα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποια μυστικά μπορούμε να μοιραζόμαστε και ποια θα πρέπει να κρατάμε πάση θυσία. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ του κουτσομπολιού και της ανταλλαγής μυστικών είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, αλλά και να αποφεύγουμε το κουτσομπολιό, γιατί όταν οι δικοί μας άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι προδώσαμε όσα μας εμπιστεύτηκαν, θα νιώσουν συναισθηματική δυσφορία και στενοχώρια και αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην κατάρρευση των σχέσεων μας. Ωστόσο, αν έχουμε προσωπικά μυστικά που μας βαραίνουν, είναι σημαντικό να βρούμε κάποιον που εμπιστευόμαστε και που θα μπορέσει να συζητήσει μαζί μας έναν στενό φίλο, ένα μέλος της οικογένειας ή ακόμη και έναν ψυχολόγο. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεο μας. Γεια σας!